Πάμε γιο Νικόλαο, καθώς φεστιβάλ γκράφιτι, καλά το ακούσατε, φεστιβάλ γκράφιτι με θέμα την ελευθερία, διοργάνωσε το πρώτο ημερήσιο επάλα γιο Νικολάου και μάλιστα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που θα ενταχθεί στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 από το Υπουργείο Παιδείας. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Καλιμάντζαλη, είναι εκπαιδευτικός επάλα γιο Νικολάου και υπεύθυνος στις δράσεις του φεστιβάλ γκράφιτι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, ελπίζω να με ακούτε. Σας ακούμε μια χαρά, σας βλέπουμε ακόμα καλύτερα. Ξεχωριστή πρωτοβουλία, πρωτότυπη πρωτοβουλία, με τεράστια επιτυχία. Είναι προφανές, διότι δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν και με ένα ωραίο θέμα να δώσουν το καλύτερο που μπορούσαν να έχουν. Γενικά το σχολείο μας θεωρεί ότι η εκπαίδευση δεν είναι μεταφορά γνώσης. Είναι μια συνολική διαδικασία όπου περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις. Και προφανώς αυτό που χρειάζεται και αυτό που θεωρούμε είναι ότι θα πρέπει οι νέοι που τελειώνουν το σχολείο να είναι νέοι που όχι απλά έχουν ξερές γνώσεις, αλλά είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Και σε αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε και καταβάλουμε τα μάλα. Για πείτε μας, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρωτοβουλία? Το ευχάριστο είναι ότι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν και επειδή το κάλεσμα είχε γίνει σε όλα τα σχολεία της περιοχής, το Αγίου Νικολάου, ήρθαν και μαθητές και από άλλα σχολεία. Τελικά η ελευθερία πόσες μορφές έχει, καταλήξατε? Η ελευθερία έχει πάρα πολλές μορφές και βέβαια έχει και πολλά προαπαιτούμενα. Έτσι. Πέρα το ότι πρέπει για κάποιος να νιώθει ελεύθερος, πρέπει να νιώθει σχετικά ασφαλής, να υπάρχει ειρήνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μόρφωση δεν μπορεί να είναι ελεύθερος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εργασία δεν μπορεί να είναι ελεύθερος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν νιώθει ίσως με κάποιους άλλους δεν είναι ελεύθερος. Και αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, το εξασφαλίζει μια σειρά από τις προηγούμενες προϋποθέσεις, προφανώς δεν υπάρχει ελευθερία. Και προφανώς υπάρχουν πολλών ειδών ελευθερίες που όλες είναι σημαντικές και χρήσιμες. Η ελευθερία του να δράσεις, του να σκέφτεσαι, της έφασης. Είναι μια πολύ ωραία μικρή λέξη που περιλαμβάνει πολλά πολλά ωραία πράγματα. Αν το θέλετε, είναι συνυφασμένη αυτή η λέξη με την ανθρώπινη δραστηριότητα, με την ανθρώπινη ύπαρξη, με την ίδια την ζωή. Μάλιστα. Την ανθρώπινη. Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Ναι, έμαθαν από το Υπουργείο ότι κάνουμε μια τέτοια δράση και μάλιστα με μεγάλη για μας έκπληξη δείξανε τόσο ζωηρό ενδιαφέρον που τρέξανε, μας αγκαλιάσανε και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ πρέπει να τονίσω και ένα άλλο στοιχείο, ότι η δράση του Φεστιβάλ Γκράφιτι γίνεται μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ». Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά χρηματοδοτεί διάφορες δράσεις, είτε τεχνολογικές είτε κοινωνικές, στα ΕΠΑΛ της χώρας. Και εμείς σαν ΕΠΑΛ έχουμε αξιοποιήσει αυτές τις χρηματοδοτήσεις με πολλές μορφές, είτε για να εξοπλίσουμε το σχολείο μας, είτε να κάνουμε διάφορες δράσεις, κοινωνικές δράσεις όπως αυτή και μια σειρά άλλες δραστηριότητες οι οποίες αναβαθμίσανε το σχολείο μας. Μάλιστα. Και θεωρούμε ότι δίνουν το καλύτερο στα παιδιά και στους μαθητές μας. Κύριε καθηγητά, καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο που κινητοποιείτε την μαθητική κοινότητα με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο. Να είστε καλά.